Πρόεδρε, δύο στόχους είχατε, μάλλον τρεις με το που ήρθατε στην ανόρθωση. Να ανακάψει αγωνιστικά και ανέκαψε η ομάδα σας. Να προκριθείτε στους τέσσερις του κυπέλλου, μάλλον η κατάκτηση του κυπέλλου για την ομαδική διέξοδος για ευρωπαϊκό εισιτήριο και προγραμματισμός σιγά σιγά ή μάλλον άμεσα για το νέο πρωτάθλημα. Εντάξει, σίγουρα ξέρουμε όλοι ότι η ανόρθωση ήταν σε μια άσχημη αγωνιστική κατάσταση το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο και έπρεπε οπωσδήποτε να ανακάμψει. Σίγουρα ξεκίνησε μια σειρά από πολύ καλά αποτελέσματα, οι ποδοσφαιριστές άρχισαν να αποκτούν από αυτοπεποίθηση, μπήκαν στην εξάδα, με την καλή συνεχόμενη απόδοση μπήκαμε στην εξάδα και σίγουρα στους ημιτελικούς του κυπέλλου που είμαστε μια αναπνοή, μια ανάσα από τον τελικό, που είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί να μας οδηγήσει στην Ευρώπη που τόσα χρόνια μας έχει λείψει. Και μπορεί να ακούγεται λίγο για την ανόρθωση, να έχει στόχο το ευρωπαϊκό εισιτήριο και μόνο, αλλά στην αγωνιστική θέση που βρισκόταν και βαθμολογική, ήταν πολύ δύσκολο να το πιστέψουν και οι ίδιοι ακόμη. Γι' αυτό και ο Ρόνι Λέβη σε πολλές από τις δηλώσεις του και όταν προκρίθηκε μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ την περασμένη Τετάρτη, είπε ότι δεν το πίστευε ούτε ο ίδιος ότι θα έφτανα σε αυτό το σημείο να είναι σε αυτή τη θέση, στην έκτη και στους τέσσερις του κυπέλλου. Σίγουρα, αφού οι παρατεταμένοι αγωνιστικές αποτυχίες είχαν οδηγήσει όλους σε μια ψυχολογική κατάσταση που άρχισαν να μην πιστεύουν στην ομάδα. Άρα χρειαζόταν μεθοδικότητα και συνεχόμενη δουλειά για να μπορέσει να αντιστραφεί εκείνο το κλίμα. Δυστυχώς πρέπει να ζήσουμε με αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή και από τη στιγμή που ο μόνος τρόπος εξόδου στην Ευρώπη είναι το κύπελλο, μόνο με αυτό πρέπει να ζήσουμε μέχρι την επόμενη χρονιά που θα πρέπει να γίνει πάρα πολλή δουλειά για να επιστρέψει η ανόρθωση εκεί που πρέπει να είναι πάντα. Και θα έχετε μια σειρά με παιχνίδια ψηλής έντασης όπως το σημερινό, με ομάδες που είναι πολύ πιο ψηλά από την ανόρθωση, με διαφορετικούς στόχους, τα εκμεταλλεύεστε αυτά εν ώψη των αγώνων του κυπέλου, σίγουρα. Σίγουρα, όπως και το προηγούμενο με τον Απόλλωνα που ήταν αρκετά δύσκολο και το σημερινό με το ΑΠΟΕΛ, είναι μια σειρά από παιχνίδια που μας δίνει την ευκαιρία να μετρήσουμε δυνάμεις και να προετοιμαστούμε ακόμα καλύτερα για τα ημιτελικά και τη συνέχεια του κυπέλου. Έτσι, να πηγαίνουμε από τεχνικό σε διοικητικό, οργανωτικό, είναι η δουλειά σας, κύριε Πρόεδρε. Και σίγουρα θα ζηλεύετε αυτό το ΑΠΟΕΛ με το μεγάλο ποιοτικό ρόστερ. Και λέω, θα ζηλεύετε συσταγωγικά, γιατί είναι αυτή η δουλειά σας και είναι αυτός ο στόχος σας. Έχετε περισσότερο χρόνο τώρα να οργανωθείτε, να δημιουργήσετε ένα ρόστερ για πρωταθλητισμό. Και έγιναν προσθήκες, Μίτροβιτς, Ολιβέιρα, Άλβες και ο Γιαννούλης. Γι' αυτό η ανόρθωση έγινε καλύτερη. Τα πλάνα σας για τη συνέχεια. Εντάξει, οπωσδήποτε αυτή η κατάσταση που βρέθηκε η ανόρθωση φέτος ήταν λόγω του κακού σχεδιασμού που έγινε το καλοκαίρι. Ακριβώς. Δεν μπορεί κανένας να το κρύψει αυτό το πράγμα. Αυτό όμως το πράγμα δεν μπορεί να διορθωθεί σε μια μεταγραφική περίοδο που δικαιούσε να κάνει τέσσερις αλλαγές μόνο. Γι' αυτό έγινε η προσπάθεια με τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές και έγινε, ευτυχώς πέτυχε και άλλαξε η ομάδα προς το καλύτερο. Αλλά χρειάζεται ο χρόνος και χρειάζεται οπωσδήποτε πολλή δουλειά, γιατί υστερήσαμε και το πληρώσαμε φέτος. Και μαζί με αυτούς που ήρθαν, βελτιώθηκαν και κάποιοι από τους υφιστάμενους, δηλαδή και ο Ράγιος, ο Καμπρέρα, ο Κολούκα, οι υπόλοιποι που αγωνίζονται, ο Γκιγέρμε Σάντος, βελτιώθηκαν και αυτοί, αλλά δεν βλέπουμε το κυπριακό στοιχείο. Είναι και αυτός ένας από τους στόχους σας. Γι' αυτό είπα πολλές φορές ότι η ανόρθωση φέτος δεν ήταν τόσο ποιοτικά που δεν είχε ποδοσφαιριστές, αλλά και ποσοτικά. Δηλαδή, εξαφανίστηκαν οι Κύπροι από την ανόρθωση, ήταν και περιορισμένο το ρόστερ. Όλα αυτά μαζί οδήγησαν σε ένα ρόστερ που μειονεκτούσε απέναντι στις άλλες μεγάλες ομάδες. Πρόεδρε, κόσμος της ανόρθωσης είναι το μεγάλο όπλο σας, το κλειδί σας, η έδρα σας. Πρέπει να την εκμεταλλευτείτε να γίνει ξανά το Αντώνης Παπαδοπούλος απόρθητο φρούριο. Παρακολουθεί ο κόσμος της ανόρθωσης τώρα την εκπομπή, όσοι παρακολουθούν. Ένα μήνυμα από εσάς για τα παιχνίδια που θα ακολουθήσουν. Γιατί υπάρχει, επικρατεί μεγάλη συζήτηση για τον ρόλο που θα παίξει η ανόρθωση σε αυτόν τον πρώτο όμιλο. Γιατί δεν έχει κίνητρο. Εκτός από το αγωνιστικό που πρέπει να προετοιμάζεται για το κύπελλο, κίνητρο βαθμολογικό δεν έχει. Εντάξει, όπως είχα πει και προηγουμένως, έχουμε ήδη μιλήσει με τους ποδοσφαιριστές ότι πρώτα πρέπει. Όχι να λέμε μόνο ότι με τις προσθήκες και με το ότι ανέβηκαν οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές έχουμε γίνει μεγάλη ομάδα και έχουμε αλλάξει.
Αφού έχουμε περάσει στον ημιτελικό και έχουμε στόχο το κύπελλο, έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέχρι τώρα ότι αυτά τα παιχνίδια που ακολουθούν είναι μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία για να μετρήσουμε δυνάμεις και να αποδείξουμε ότι μπορούμε να κατακτήσουμε το κύπελλο. Άρα, ξέρετε, στην Κύπρο ο καθένας σκέφτεται πάντα με τον δικό του τον αρνητικό τρόπο και έχουμε κουραστεί να ακούμε τον καθένα να λέει ότι του συμφέρει. Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας με το στόχο που έχουμε θέσει και όπως αντιμετωπίσαμε όλα τα παιχνίδια μέχρι τώρα, θα αντιμετωπίζουμε μέχρι το τέλος. Όπως και το επόμενο με την Ομόνια εκτός έδρας, όχι μόνο στο Αντώνης Παπαδόπουλος, όλα τα παιχνίδια. Όποιο παιχνίδι να είναι. Και καταλαβαίνω ότι θα κριθεί το μέλλον αρκετών από τους ποδοσφαιριστές σας που είναι στο ρόστερ από την παρουσία τους σε αυτά τα παιχνίδια. Οπωσδήποτε. Έχουμε πει ότι ο στόχος μπορεί να είναι για φέτος το κύπελλο και θα προσπαθήσουμε μέχρι το τέλος για το κύπελλο. Αλλά ο δεύτερος στόχος είναι να χτίσουμε από τώρα σιγά σιγά τις βάσεις για να κάνουμε την ανόρθωση έτοιμη και μεγάλη για να πρωταγωνιστήσει του χρόνου. Και πριν πάμε στο επόμενο μας παιχνίδι, μιας και ήρθαμε για του χρόνου και για τα πλάνα σας, είναι ο Ρόνι Λέβη τώρα προπονητής της ανόρθωσης. Τι έχετε να πείτε για την τεχνική ηγεσία και για όσα ακούγονται, για το ευθέως ρωτώ, γιατί ακούγεται το όνομα του Τιμούρ Κετσπάγια, επιστρέψατε εσείς στην ανόρθωση, αν θα επιστρέψει ο Τιμούρ Κετσπάγια. Το αν θα επιστρέψει κάποτε ο Τιμούρ μπορεί να επιστρέψει, αλλά τώρα υπάρχει προβλητή στην ανόρθωση. Είπαμε 100 φορές ότι αυτό έχει γίνει πλέον κουραστικό και δεν χρήζει απάντηση. Εμείς όταν αναλάβαμε εκεί, υπήρχε ένας προβλητής ο οποίος δούλευε και έχει συμβόλαιο και για τον επόμενο χρόνο. Άρα όλα θα κριθούν μέσα από τις αποτελέσματα και μέσα από τις επιτυχίες και μέσα από τον τρόπο λειτουργίας. Το ποδόσφαιρο δεν είναι ούτε πανεπιστήμιο που πρέπει να κάτσεις εξετάσεις για να περάσεις, τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους. Άρα όλα θα πάρουν τον δρόμο τους όπως πρέπει την ώρα που πρέπει. Μάλιστα, κατανοητό. Απλά είναι για να το καταλάβουν καλά και οι φίλοι της ανόρθωσης που δεν νομίζω να πηγαίνουν στο γήπεδο μια φορά και να μην αναφέρουν το όνομα του Τιμούρ Κετσπάγια. Πρόεδρε, σε βλέπω παρακολουθείς καλά τον Απόλλωνα γιατί είναι μια πιθανή αντίπαλος σας στους τέσσερις του κυπέλλου. Ακόμη και η ΑΕΛ, αλλά έχει αντιμετωπίσει από έλαφο. Εντάξει, σίγουρα. Έχουμε παίξει πριν μια εβδομάδα με τον Απόλλωνα. Είναι από τις ομάδες που φέτος πρωταγωνιστούν, είναι σίγουρα. Είναι αυτό που είπατε και πριν, ότι θα μετρήσετε δυνάμεις τώρα σε αυτά τα παιχνίδια. Αντιμετωπίσετε τον Απόλλωνα, γνωρίζει το τεχνικό team καλύτερα τις ομάδες. Όμως γενικά, εσείς πώς βλέπετε τις πέντε ομάδες που είναι πάνω σας στο πρώτο γκρουπ? Ένα γενικό σχόλιο, αν θέλετε. Εντάξει, θεωρώ ότι δίκαια είναι στις πέντε πρώτες θέσεις. Έχουν τα τελευταία χρόνια έχουν αποδείξει ότι μπορούν να πρωταγωνιστήσουν. Τώρα πιστεύω ότι η ΑΕΚ ξεκίνησε αρκετά καλύτερα, αλλά με την αλλαγή του Σοφρόνη στην Απόλλωνα αντιστράφηκε η κατάσταση και νομίζω πως αυτή την δεδομένη στιγμή είναι καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ. Όσον αφορά τον ΑΠΟΕΛ, και εδώ θέλω ένα σχόλιο γιατί άνοιξε στους 7 βαθμούς τη διαφορά. Αύριο, αν κερδίσει η ΑΕΚ, θα είναι πιο μικρή διαφορά βέβαια. Αυτή η ψαλίδα του ΑΠΟΕΛ τα τελευταία χρόνια που κερδίζει το πρωτάθλημα, διακρίσει στην Ευρώπη, δυσκολεύει το έργο Αντρέα Παντελή και τον γύρο σας που θα προσπαθήσετε να επιστρέψετε στους τίτλους, στα πρωταθλήματα. Εντάξει, σίγουρα είναι δύσκολο όταν μια ομάδα είναι συνέχεια παραδεδαμένα πρωταγωνιστή στην Ευρώπη, στην Κύπρο. Σημαίνει ότι έχει αλλάξει η ταχύτητα, αλλά εντάξει, το έχουμε ξαναζήσει και το έχουμε ξανααντιμετωπίσει. Άρα χρειάζεται υπομονή και όλα μπορούν να διορθωθούν για μας. Άλλωστε, ήσασταν από τους ανθρώπους που άνοιξε το δρόμο για να ακολουθήσουν από ΕΛ, ΑΕΛ, ΑΕΚ, Απόλλων στην Ευρώπη, στους ομίλους και το από ΕΛ συνεχόμενα χρόνια τώρα στην Ευρώπη. Πριν πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα στιγμιότυπα, Σαλαμίνα Άρης και Καρμιώτισσα Εθνικός. Καθόταν εκεί την περασμένη Κυριακή, ο Γιώτης Εγκομίδης μας είπε, χαριτολογώντας, ότι φύγατε από τον Εθνικό, ακόμη να κερδίσει ο Εθνικός. Και μπαίνει και αυτός, έχει 30 βαθμούς, όσο και η Καρμιώτισσα, 27 ο Άρης, η Δόξα 23. Καταρχήν με τις 14 ομάδες θα γίνουν 12 τη μεθεπόμενη χρονιά. Πώς σας βρίσκει ο τρόπος που διεξάγεται το πρωτάθλημα? Εντάξει, το έχω πει πολλές φορές ότι πιο πολλοί επιμένουν ότι πρέπει να μειωθούν οι ομάδες για να υπάρξει συναγωνισμός. Δεν μπορώ να συμφωνήσω απόλυτα με αυτό το πράγμα, διότι υπάρχουν πάρα πολλά άλλα γεγονότα που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα στο ποδόσφαιρο. Άρα νομίζω πως πρέπει να μελετήσουμε πιο σοβαρά
πώς θα βοηθήσουμε το ποδόσφαιρο να ανεβάσει την ποιότητά του, αντί να σκεφτόμαστε ότι μόνο τη μείωση είναι ότι θα, από μόνη της θα το ωφελέσει και θα μπορέσει να το κάνει πιο ανταγωνιστικό. Πιο συγκεκριμένα, έτσι, από ποιους παράγοντες περισσότερο επηρεάζεται το πρωτάθλημα μας και δεν είναι καλή η ποιότητά του, ή η προκατάληψη με τους διαιτητές, ή... Οπωσδήποτε, ίσως να είναι και η διεξαγωγή του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι η διεξαγωγή για τα play-offs δεν νομίζω ότι είναι κάτι που βοηθά. Νομίζω ότι επηρεάζει, ίσως τον πρώτο γκρουπ να επηρεάζει το δεύτερο και δημιουργεί έτσι μια κατάσταση η οποία είναι άσχημη για το ποδόσφαιρο. Μετά, πολλές φορές, όπως είπε ο Γιώργος, στο δεύτερο γκρουπ, είναι από πολύ γρήγορα έχουν ήδη κρυθεί κάποια πράγματα. Και είναι πολλά που ακούγονται. Για μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο. Ναι, οπωσδήποτε. Και σήμερα ακούστηκαν και πριν και μετά τους αγώνες και θα ακουστούν και την επόμενη αγωνιστική. Και όμως εδώ λέτε ότι από τις 6 που είναι, οι 5 είναι περίπου στον ίδιο παρονομαστή. Αν εξαιρέσουμε τον Ερμήν. Άρα ίσως εδώ να λέμε ότι κάποιοι βοηθούν κάποιους για να μπλέξουν ήδη. Έτσι, με αυτά που ακούγονται. Για να αποφευχθούν όλα αυτά πρέπει να αλλάξει κάτι στον τρόπο που διεξάγεται το Γι' αυτό λέω ίσως είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Εγώ πιστεύω ότι η διεξαγωγή του, ίσως ο τρόπος που διεξάγεται το πρόθλημα να μην είναι ο σωστός. Από ποιον να αρχίσουμε, από Κατσαράβα, Κυπιάνη, Ζελάγια, όχι μόνο για την ανόρθωση αλλά για πολλές ομάδες, γιατί υπάρχουν ποιοτικοί, υπάρχουν εξαιρετικοί παίχτες στον Εθνικό Αχνάς. Και για Κύπριους που είπατε, ακόμα και για τον Χατζηβασίλη, ακούστηκε τον Γιάννη Χατζηβασίλη. Εντάξει, ξέρω. Δεν θα βάλω τις μεταγραφές τώρα, αλλά. Στην Κύπρο βρισκόμαστε. Τα ονόματα είναι για να κυκλοφορούν πανταχώθεν. Υπάρχουν όμως προσφερειστές στο εθνικό που θα έκανα στην ανόρθωση. Και ακόμη και, και σε άλλες. Ο προπονητής θα πρέπει να αποφασίσει αν υπάρχουν κάποιοι που θα έκανα. Και πρέπει να δούμε μετά αν είναι ελεύθεροι. Και μετά θα πρέπει να συζητήσουμε αν μπορούν να φύγουν από. Μας είπες αρκετά απόψη, αλλά νομίζω από εδώ θα βγουν πολύ καλύτερα πράγματα, γιατί θα θέλατε να ζήσετε ξανά στιγμές όπως με την Τραπεζούντα, όπως την είσοδο πρώτη φορά κυπριακής ομάδας στους ομίλους του Champions League, που ήταν και πιο δύσκολο τότε. Η κορυφαία σας στιγμή στην ανόρθωση, η κορυφαία χρονιά, η κορυφαία επιτυχία με εσάς στην Προεδρία. Στην κορυφαία, η κορυφαία στιγμή για μένα προσωπικά ήταν η πρόκριση μέσα στην Τουρκία στην Τραπεζούντα. Δεν μπορεί, επειδή πολλοί μου έχουν πει για την είσοδο στο Champions League. Σίγουρα ήταν μια τεράστια αγωνιστική επιτυχία. Ήταν ένας άθλος που μας έκανε όλους ευτυχισμένους. Η επιτυχία όμως στην Τραπεζούντα, η πρόκριση, ήταν περηφάνεια. Είναι μεγάλη διαφορά. Και η χειρότερη σας στιγμή ήταν ο Νοεμβρίος του 2008. Οπωσδήποτε. Ήταν μια στιγμή, εντάξει, ήταν κάτι που μπορεί να πληγώσει εμένα προσωπικά, αλλά νομίζω ότι μετά με την εξέλιξη και όπως αποδείχθηκε τα μετέπειτα χρόνια, για την ανόρθωση πλήγωσαν αρκετά. Παρά το ότι σας πλήγωσε τόσο πολύ εκείνος ο Νοέμβριος του 2008, εσείς είστε και πάλι εργάτης στην ανόρθωση. Οπωσδήποτε δεν μπορεί να αλλάξει κάτι το οποίο το έχεις μέσα σου ριζωμένο. Η ανόρθωση ήταν πάντα μέσα μου και δεν μπορεί να βγει με τίποτε, ανεξαρτήτως των οποιοδήποτε γεγονότων. Μάλιστα.